Στι 28 Ιανουαρίου του 2019 θα βγάλουν τα τρακτέρ του στους δρόμου τη χώρα οι συντασσόμενοι με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αγρότε και κτηνοτρόφοι, όπω αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια τη σύσκεψη τη ΕΡΕΣ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, όπω αυτό στέθηκε επιτάπητο στη διάρκεια τη σύσκεψη, στο τέλο τη επόμενη εβδομάδα η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση στα Μάλγαρα και στι 20 Ιανουαρίου στο Αγγελόκαστρο Μεσολογίου, όπου αναμένεται να δώσουν το παρόν άνθρωποι του πρωτογενού τομέα από διάφορε περιοχέ τη Ατολοκαρνανία, τη Υπήρου και τη Πελοπονίσου. Ναι, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απευθύνει κάλεσμα να στεθούν αγροτικά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, ε, ξεκινώντα 28 του Γενάρη. Σε όλη την Ελλάδα, οι Ομοσπονδίε, οι Αγροτικοί Σύλλογοι, οι Επιτροπέ Αγώνα των Αγροτών βγαίνουν στου δρόμου για να ικανοποιηθούν τα δίκαια και πάγια αιτήματά του για να μπορέσουν να αντέξουν λίγο καιρό ακόμη στι αγροτικέ και κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσει του, να μεγαλώσουν τα παιδιά του, να ζήσουν τι οικογένειέ του με αξιοπρέπεια. 28 του μήνα όλοι στους δρόμους, συμμετέχουμε και εμείς ως Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων στην περιφερειακή σύσκεψη που θα γίνει στη Δυτική Ελλάδα που την οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομότολο Καρνανίας την Κυριακή 20 του μηνός στις 11 το πρωί στην αίθουσα του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγγελόκαστρο. Ε, Απόφαση συμμετοχή έχουν λάβει και άλλε ομοσπονδίε τη Πελοποννήσου συγκεκριμένα για το Αγγελόκαστρο και εμεί θα συμμετέχουμε και θα κάνουμε και μια πλατιά σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Άρτα. Θα σα ενημερώσουμε ποια ημερομηνία ώστε να συγκεντρωθούμε όλοι εκεί και μαζί να αποφασίσουμε πότε θα βγούμε στου δρόμου και τι μορφή αγώνα θα έχουμε φέτο που φαίνεται ότι και από την μαζικότατη σύσκεψη που έγινε και στην οίκια της Λάρισε πριν ένα μήνα αλλά και πριν λίγε μέρε στι ΣΕΡΕΣ. Φαίνεται ότι φέτο τα μπλόκα θα είναι πιο δυναμικά από πέρυσι και ευελπιστούμε να έχουμε περισσότερε κατακτήσει. Να μπορέσουμε να αντέξουμε λίγα χρόνια ακόμη, αλλά και να δυναμώσουμε και ω κίνημα για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερε κατακτήσει. Εμεί ω μικρομεσαίοι αγρότε. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων διεκδικήσεων του οργανωμένου αγροτικού κινήματο είναι οι κατώτερε εγγυημένε τιμέ για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, έτσι που να καλύπτουν το κόστο παραγωγή και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση τη αγροτική δραστηριότητα. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή του, να σταματήσει το έσχο των ανοιχτών τιμών, φτηνά προϊόντα για τι λαϊκέ ανάγκε. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματο λόγω των πολύ χαμηλών τιμών παραγωγή των προϊόντων και των ζημιών στην παραγωγή, για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη η παραγωγή. Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί το ετήσιο ακατάσχετο, γιατί είναι αγρότες οι οποίοι πληρώνονται μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο. Δεσμεύσαν πάρα πολλά, κατέσχεσαν πάρα πολλά χρήματα από επιδοτήσεις και ενισχύσεις και πληρωμές στο προηγούμενο διάστημα. Ένα σημαντικότατο που το είδαμε και προχθές στην Πρέβεζα αυτό στα δικαστήρια που δικάζονται συνάδελφοί μας, συναγωνιστές μας που πήγαν ενάντια σε πληστηριασμούς είναι καμιά κατάσχεση και κανένας πληστηριασμός πρώτης και δεύτερης κατοικία ή χωραφιού ή αγροτικής εκμετάλλευσης όσα δάνεια είναι στο κόκκινο συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι και 300.000 ευρώ. Είναι όλα προσημειωμένα, στην πρώην ΑΤΕ και οπουδήποτε αλλού. Να μην μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα. Αν θυμάστε, στους δρόμους ήμασταν τότε στη γέφυρα της Άρτας, αφορολόγητο ατομικό 12.000 ευρώ να αυξηθεί από αυτό που είναι τώρα, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί ε, στα εισοδήματα. Κατάργηση των τεκμηριών και να σταματήσουν τα αγροτοδικεία, που η σημερινή κυβέρνηση είπε ότι δεν θα προχωρήσει σε αγροτοδικεία. Βέβαια, ε, το είδαμε και στους τελευταίους μήνες, και στη Βέρεια δικάστηκαν ε, αγροτοσυνδικαλιστές, γιατί βγήκαν στον δρόμο να απαιτήσουν καλύτερες τιμές και όλα αυτά που είπαμε πριν για τα προϊόντα ε, για τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Όσον αφορά τη μορφή κινητοποιήσεων που θα επιλέξουν οι αγρότε τη περιοχή αλλά και τι αντιδράσει των πολιτών στο κλείσιμο των δρόμων, ο κύριος Μπέτσα τονίζει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τι, τη, μορφή τη κινητοποίηση ε, την αποφασίζει όταν μετρήσει τη δύναμη αυτών που ήρθαν στον αγώνα. πώς ήρθαν στον αγώνα, στη μάχη. Και πιστεύω ότι και ο κόσμος που αντιδράει, που κλείναμε τους δρόμους και ε, Μα έλεγε μην κλείνετε τη γέφυρα, πάτε κλείστε την Ιόνια. Κλείναμε την Ιόνια, δεν ερχόταν κανένας. Ε, μην πάτε εκεί, πάτε από εδώ. Ε, πρέπει να καταλάβει και αυτός κάποια στιγμή τι θέλει και αυτός να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν τώρα η ε, φτωχή παραγωγή του νομού να βγαίνουν στον δρόμο και κάποιοι που ζουν έμεσα από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να καθορίζουν αυτή τη μορφή του αγώνα. Τη μορφή του αγώνα ο αγρότης θα την καθορίσει. Και αν είναι να κλείσει ο δρόμος ε, και όχι δύο ώρα και τετρά ώρα, να κλείσει μόνιμα μια για πάντα, όσε μέρες θα είναι, όση διάρκεια θα είναι το μπλόκο, θα την κλείσει ο αγρότης. Θα τον κλείσει το δρόμο. Γιατί στο παρελθόν είδαμε ότι με τα μπλόκα, με τα τραχτέρ λύνονται τα προβλήματα, κυρία Ευαγγελίου. Όσα υπομνήματα και να στείλουμε στον Ελγά και να του πούμε τι ζημιές πάθαμε, και τι πρόκειται να κάνουν και να στείλουν τους εργαζόμενούς τους να εκτιμήσουν. Όσα υπομνήματα να στείλουμε στους βουλευτές και στους υπουργούς, και στους, ε, στην Αθήνα αλλά και εδώ στους δικούς μας, το, ξε, τα ξέρουν τα προβλήματα. Τα γνωρίζουν. Η δύναμη του, αγρο, του αγρότη και του κτηνοτρόφου είναι τα τρακτέρ στους δρόμους. Όσο τα τρακτέρ είναι στα σπίτια και στους τάβλους, εκεί θα τα βρει η τράπεζα, ο τραπεζίτης η εταιρεία που τα αγόρασαν, να, τα... να προχωρήσει σε κατάσχεση. Όταν τα τρακτέρ είναι στους δρόμους και είναι πραγματικά τα μπλόκα δυνατά και ενισχυμένα και με τέτοια κατεύθυνση που να τσακίζει αυτή την πολιτική που γεννά αυτά τα προβλήματα και μας αναγκάζει με τέτοιες καιρικέ συνθήκες να βγαίνουμε στους δρόμους, δεν φοβόμαστε τίποτε και θα έχουμε νίκες. Το δείξαμε και στο παρελθόν, θα το δείξουμε και τώρα. Μόνο και μόνο να σας αναφέρω ότι και οι αγρότε του νομού τη Άρτα και οι κτηνοτρόφοι να μην βγουν στον δρόμο, φτάνει και περισσεύει να βγουν αυτοί που βγάζαν το τσίπουρο και πουλούσαν το τσίπουρο στα ορεινά τα χωριά και ζούσαν κάπω με τι οικογένειέ του. Τα παρατήσαν όλοι τώρα. Του βάζουν περιορισμού, του βάζουν μεγάλα πρόστιμα. Μόνο και μόνο να βγουν, κυρία Ευαγγελίου, οι ψαράδε που ε, βλέπουν και βιώνουν αυτή την αλλιευτική πολιτική που τους πετούν έξω από τις λιμνοθάλασσες και τον Αυραγικό. Πώ να σα το πω, Είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα που δέχεται ο πληθυσμό του νομού μα αλλά και τη χώρα μα από αυτή την πολιτική. Και αν αποφασίσουν να βγουν κι αυτέ οι ομάδε, φανταστείτε τι έχει να γίνει, Μικρή, μικρά τα μπλόκα, αδύνατοι οι αγώνε, πολλά τα προβλήματα. Αλλά βλέπουμε όμω ότι κάθε χρόνο κάτι κερδίζουμε. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια αυτό είναι που χτυπάει και δεχόμαστε τέτοια επίθεση. Ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν έχουμε οικογένειε, μα λέγανε πέρυσι, δεν έχουμε παιδιά, γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο μέσα στο χειμώνα, δεν έχουμε σπίτια να... εμεί, δεν έχουμε, έχουμε τίποτα. Και βέβαια εδώ ένα μικρό νόμο με μικρού καλλιεργητέ πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει και μπλόκο. Γιατί οι επιχειρηματίε που του ονομάζει η κυβέρνηση και του φορολογεί, επιχειρηματίε δυσβάσταχτα, πάνε για το κάθε μέρα. Τελειώνουν τι δουλειέ με τα ζώα, θα πάνε με το τρακτέρ στα περιβόλια να κουβαλήσουν αγροτικά προϊόντα. Όπου βρούνε μεροκάματο τα παιδιά, οι νέοι αγρότε θα πάνε να το πάρουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να αντέξουν. Αλλά βλέπουμε όμω τι τιμέ κατρακύλησαν στα εισπυριδοειδή, στα ακτινίδια, στο γάλα, στα αρνιά. Πολλέ περιπτώσει δεν έχουν πληρωθεί η παραγωγή. Πώ αυτό θα πληρώσει η ΕΦΚΑ, θα πληρώσει τι ασφαλιστικέ καλύψει στον ΕΛΓΑ ε, και όλα τα άλλα φορολόγηση.